Νέα μηνύματα. Υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να τεθεί συζήτηση, ένα διάρθρωση του χρέους? Όχι. Αυτή η σύνοδος τώρα δεν αφορά το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι το θέμα του πώς θα προχωρήσουμε. Την Κυριακή ακούστηκε ο ελληνικός λαός, αλλά υπάρχει και η φωνή 18 άλλων λαών, άλλων 18 άλλων κρατών μελών. Και πρέπει σήμερα ανυπερθέτως να είμαστε ειλικρινείς, ανοιχτοί, με καλές συζητήσεις για να αποφευθεί το χειρότερο. Ένα Brexit θα ήταν ένα φοβερό λάθος, μια συλλογική αποτυχία και δεν την επιθυμούμε. Δεν την θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εκπονήσει ένα νέο πρόγραμμα αν το ζητήσει η Ελλάδα. Τώρα όμως πρέπει ο Έλλην Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, να μας παρουσιάσει συγκεκριμένες και καλές προτάσεις. Να μας πει πού θέλει να κινηθεί η Ελλάδα. Ξέρω ότι υπάρχει δυσπιστία, ξέρω ότι πρέπει να ξαναδομήσουμε την εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει όλοι να είμαστε στο απαραίτητο ύψος της ευθύνης και των περιστάσεων. Να αποφευθεί πάση θυσία τον Brexit, να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον με την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αλλά και με αξιόπιστες, απτές μεταρρυθμίσεις. Ερώτηση. Προφανώς υπήρχε υποσυζήτηση μια συμφωνία πριν το δημοψήφισμα. Εάν δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις τώρα οι Έλληνες, πρέπει να προχωρήσουν παραπέρα σε σχέση με το ΦΠΑ, τους όρους που θα τεθούν? Απάντηση. Ας δούμε καταρχάς ποιες είναι οι προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή την δήλωση των σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων εκτός της Χρυσής Αυγής, που δόθηκαν χθες. Εάν υπάρχουν ελληνικές προτάσεις λοιπόν που είναι συγκεκριμένες, απτές και θετικές, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Εντάχει, σε σχέση με τη γλώσσα, ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ότι βαρέθηκε την γλώσσα που χρησιμοποιείται, τις κραυγές εντέθεν κακήθεν. Πιστεύετε τώρα ότι με τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας θα δομηθεί εμπιστοσύνη? Θα δούμε. Απαντά και στον Μοσκοβιτσί. Έχω συζητήσει μαζί του σαν επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδος. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος που γνωρίζει τις ευθύνες του, αλλά δεν είναι θέμα μόνο τόνου και γλώσσας. Το κύριο θέμα είναι ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβληθούν. Λοιπόν, ακούσαμε και